Απόψε στο πρόγραμμα που είχαμε μπροστά μας στο τραπέζι, το μενού, εάν θέλετε, μάλλον ήταν το πρόγραμμα της βραδιάς, επάνω γράφει ότι αυτό το δείπνον είναι προς τιμήν του Πατριάρχου και ο host, ο φιλοξενών, ο αμφιτρίων, είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Εγώ θα ήθελα να αντιστρέψω αυτά τα δύο πράγματα και να πω ότι ο τιμόμενος απόψε είναι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος για τα 10 χρόνια της Αρχιεπισκοπίας του και για τα προχθεσινά ονομαστήριά του, χωρίς να έχω την αξίωση να θεωρηθώ εγώ ο αμφιτρίων, ο host. Πάντως, θέλω να πω ότι για μένα και πρέπει και για όλους σας η τιμή της απόψινής βραδιάς να ανήκει εξ ολοκλήρου εις τον Αρχιεπίσκοπον Δημήτριον, ο οποίος πριν από 10 χρόνια, με την χάρη του Θεού και με την συνοδική απόφαση του Πατριαρχείου μας, ανέλαβε εις τα στιβαρά και τίμια χέρια του το πιδάλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και, όπως είπα και εις άλλην περίπτωση, νομίζω ήταν στην Αστόρια, εδικαίωσε πλήρως τις προσδοκίες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον Πατριαρχείον τον Αύγουστο, που ήταν ακριβώς τα 10 χρόνια της εκλογής του, του απίφθινε το εξής γράμμα. Θα σας το διαβάσω, έστω και αν είναι στην καθαρεύουσα, στην εκκλησιαστική γλώσσα, διότι αμφιβάλλω εάν ο Αρχιεπίσκοπος με την ταπεινοφροσύνη και την σεμνότητά του το έδωσε να δημοσιευθεί στον Ορθόδοξο παρατηρητή και επομένως κανείς από εσάς πλην του ιδίου δεν θα το έχει διαβάσει. Ιερότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, υπέρτιμε και έξαρχε ωκεανών, Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέτης ημών μετριότητος, Κύριε Δημήτριε, χάρις ή τη ημετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεού. Εκφράζομεν δια των μεταχείρας πατριαρχικών ημών γραμμάτων την ειλικρινή και βαθίαν χαράν επί τη συμπληρώση 10 ετών Αγλαοκάρπου και γονίμου αρχιερατείας της ημετέρας φίλης και περισπουδάς του ημίν ιερότητος εις τον εν Αμερική αμπελώνα της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Υπακούων εις το κέλευσμα αυτής, ανελάβετε ιερότατε αδελφέ προδεκαετίας των σταυρών της ποιμαντορίας και της διοικήσεως της Ιεράς Ταύτης Αρχιεπισκοπής, την οποίαν μετασυνέσεως και πραότητος οδηγείται εις λιμένα εύδιων και γαλινών. Εις το ημέτερον πρόσωπον υφίλτατη ορθόδοξη ομογενής μας, εύρων των πνευματικών οδηγών και ποιμενάρχιντων, ως της ησυχάζει τας καρδίας και εξυψώνει το φρόνημα εις τα άνω, διό και πολλούς καρπούς προσηγάγεται εις την Μητέρα Εκκλησίαν, εφρενωμένην δια τα αυτόθη Χριστοφίλη τα τέκνα της, τα διαιτώμενα υπό την ζωηφόρον σκιάν της σωτηριώδους πίστεως. Εις παν καλοπροαίρετον μέλος της πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής χώρας ταύτης, απεδείξατε εμπράκτος ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία και δίτο καθημάς Οικουμενικών Πατριαρχείων δεν περιορίζεται εντός των στενών εθνικών ορίων, αλλά εναγκαλίζεται πάντα άνθρωπον και μοχθεί δια την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Ως γνήσιος μαθητής και μιμητής του Μεγάλου Αρχιερέως, πάση δυνάμει εσπουδάσατε τηρήν την ενότητα της Εκκλησίας και επετύχετε εις το έργον τούτο. Έχομεν δε την βεβαίαν ελπίδα ότι πολλήν θα λάβετε των μισθών παρά του αγαθοδότου αντιδότου. Ιδιαίτερος ημετριώτης ημών εξαίρει το γεγονός ότι η μετέρα ιερώτης
συγκινητικώς συμπαρίσταται όλες δυνάμεσιν εις την Πάσχουσαν Μητέρα Εκκλησίαν, πνευματικός και υλικός και ηθικός, συνειδία το ιερόν τούτο καθήκον. Μεγάλην αισθανόμεθα την ευχαριστίαν και την ικανοποίησιν διόσα χάριτη και δυνάμη Κυρίου εκείσε απεργάζεστε, διό και εκφράζομεν την ευαρέσκιαν και τον έπαινον τίστε Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της Ιδετέρας Μετριότητος προσωπικός, ευχόμενη άμα διαπήρως όπως ευλογεί έτη και έτη ο Κύριος του Αμπελώνος την εκδαπάνησήν σας και είδητε την καθημάση Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ανδρουμένην και στελεχουμένην ολονέν και περισσότερο. Συγχαίροντες άπαξ έτη τη ημετέρα ιερότητη επί τη ευλογημένη επαιτίο και προγευόμενη της χαράς και της εφροσύνης του εορτασμού του σταθμού τούτου της ημετέρας αρχιερατείας και δια της ημετέρας προσωπικής παρουσίας εν τη καθημάση Ιερά Αρχιεπισκοπή και τώρα γευόμεθα αυτήν την χαράν, τότε που γράφαμε το γράμμα, προεγευόμεθα. Τώρα γευόμεθα αυτήν την πνευματική νεφροσύνη να είμεθα με τον Αρχιεπίσκοπο και μαζί με όλους σας, αγαπητοί. Καλούμεν άπαντα τα κατά Θεόν πνευματικά ημέτερα τέκνα να μένουν ηνωμένα περί την αγάπη σας και πάντες ομού μετά της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή να εν τη ενότητη ταύτη της πίστεως και του φρονήματος δοξάζεται πάντοτε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος, του Τριαδικού Θεού των Πατέρων ημών, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Τα όσα επετέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αυτά τα 10 χρόνια, τα γνωρίζετε όλοι σας, διότι τα ζείτε καθημερινώς εις την ζωή της εδώ Εκκλησίας μας. Τα γνωρίζει και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και σεμνύνεται και υπερηφανεύεται για τα επιτεύγματα του Αρχιεπισκόπου, το μεγαλύτερο των οποίων επιτευγμάτων νομίζω ότι είναι η ενότηση, η ομοψυχία, η ειρήνη, την οποία εμπόρεσε ευθύς απαρχής της Αρχιεπισκοπίας του να επαναφέρει εις τους κόλπους της Ιεράς αυτής Αρχιεπισκοπής. Τα γνωρίζετε λοιπόν και εσείς και εμείς στο φανάρι, αλλά ήλθε να τα καταγράψει και ο Κύριος Πανάγος με την σύζυγό του, την αγαπητή Ρεβέκαν, εις των ωραίων αυτών τόμων, τον οποίον εγώ είδα προημερών στην Νέα Ορλεάνη και απόψε τον απέκτησα και επί το επισημότερον ενώπιόν σας. Θα τον δείτε και θα τον αποκτήσετε, είμαι βέβαιος, και όλοι εσείς, και θα μείνει δια την ιστορίαν για να μαρτυρεί τον ζήλον, τον ένθεον ζήλον του Αρχιεπισκόπου αυτός ο τόμος και να δίδει μαρτυρίαν παντί το ετούντι περί της ενημήν ελπίδος και να παραδειγματίζει την νέαν γενεάν των κληρικών εδώ στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και όχι μόνο των κληρικών αλλά και των άλλων συνεργατών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής όπως είστε εσείς ή οι περισσότεροι από εσάς οι οποίοι είστε επιστρατευμένοι στις διάφορες εθνικές υπηρεσίες και τα διάφορα ιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, πάντοτε κάτω από την πνοή της Μητρός Εκκλησίας και την πιδαλιουχία του αγαπητού μας Αρχιεπισκόπου. Όπως ευχήθηκα και προχθές στην Αστόρια, ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο Άγιος Θεός να τον αξιώσει τον ιερότα των αδελφών να συμπληρώσει αισίως και με πολλά ακόμη επιτεύγματα την δευτέραν δεκαετία της Αρχιεπισκοπίας του, τα επιτεύγματα τα οποία θα καταγράψει και με είπε ο κύριος Πανάγος ότι ήδη άρχισε τον δεύτερον τόμον, τον οποίον και ήθε να αξιωθούμε να δούμε όλοι εν υγεία. Άγιοι αδελφέ,
στο επίσημο γράμμα που διάβασα προηγουμένως, λέγω ότι η Εκκλησία σας ανέθεσε και αναλάβατε τον σταυρόν της διακυβερνήσεως, της ποιμαντορίας, της πειδαλιουχίας αυτής της μεγάλης επαρχίας του θρόνου και τον σηκώνετε αυτόν τον σταυρόν αγωνγίστος, εργαζόμενος ημέραν και νύχτα. Γνωρίζω ότι και εγώ προσπαθώ να πάρω μία εβδομάδα έστω άδεια εντός εισαγωγικών από την Σύνοδο. Πρέπει να παίρνω άδεια από την Σύνοδο, δεν είμαι τελείως ανεξάρτητος και αυτοκυβέρνητος. Λοιπόν, παίρνω μία εβδομάδα έστω άδεια και πηγαίνω στα χιόνια που αγαπώ, κάπου στην Αυστρία, στο Σάλσμπουργκ. Αυτή τη φορά, τον Σεπτέμβριο, πήρα πάλι μία εβδομάδα άδεια και πήγα στην Ιταλία, στην Τοσκάνη και ξεκουράστηκα. Γιατί το λέγω? Διότι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος δεν παίρνει ποτέ άδεια. Δεν ζητεί άδεια ούτε από το Πατριαρχείο, ούτε από κανέναν, διότι δεν θέλει να διακόψει την εργασία του. Εργάζεται 12 μήνες το χρόνο. Και δεν μπορώ να πω 24 ώρες το 24ωρο, αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατον, αλλά πάρα πολλές ώρες το 24ωρο. Δεν έχω λόγων παρά λόγων πατριαρχικής και εκκλησιαστικής ευαρεσκίας για να κατακλείσω την ομιλία μου. Και σαν σύμβολο αυτού του σταυρού που σηκώνεται αγωνγίστος εδώ και 10 χρόνια, σας προσφέρω έναν σταυρό ευλογίας, Άγιοι Αμερικής, για να ευλογείτε το ποίμνιό σας.